εκπομπές. Τον κύριο Οικονόμου, τον προπονητή του ΑΟΘΥΡΑΣ, ο οποίος ήρθε στα μέσα της σεζόν την προηγούμενη χρονιά. Φέτος αναλαμβάνει από την αρχή την ομάδα. Πόσο εύκολο είναι να έρθεις πρώτα απ' όλα στη Σαντορίνη, πόσο εύκολο ήταν, γιατί δεν το έχουμε καλύψει αυτό, ξεκινάμε ανάποδα, και πόσο εύκολο είναι να σχεδιάσεις μια ομάδα η οποία είναι σε ένα νησί με τις δυσκολίες που μπορεί να έχει. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω που ήρθατε και εσείς σήμερα εδώ και καλύπτε όλο αυτό το γεγονός και γενικότερα τις εκδηλώσεις της ομάδας. Είναι πολύ καλό αυτό. Πέρυσι το Φεβρουάριο είχα μια πολύ καλή πρόταση, ένα πολύ σοβαρό project που με ανακοίνωσε η διοίκηση του ΑΟΘΥΡΑΣ. Δεν μπορούσα να αρνηθώ, αν και ήμουν σε άλλη ομάδα. Με την πρότασή τους αυτή με ανάγκασαν να έρθω εδώ και εγώ το θεωρώ μεγάλο τιμητικό γεγονός αυτό, το ότι με εμπιστεύτηκαν. Από εκεί πέρα πέρυσι κάνα μια πορεία. Θεωρώ εγώ ούτε καλή ούτε κακή. Εγώ τη θεωρούσα προσωπικά σαν προπονητής μια πορεία ικανοποιητική, μέτρια προς ικανοποιητική. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινήσαμε μια καινούργια προσπάθεια, μια καινούργια τελείως ομάδα. Κρατήσαμε μόνο 4-5 παίχτες από πέρυσι, έτσι ώστε να κάνουμε κάτι παραπάνω σε σχέση με την περσινή σεζόν. Το σημαντικό είναι αυτό που με ρωτήσατε, είναι ότι εδώ υπάρχουν άνθρωποι που αγαπάνε το βόλεϊ. Είναι φιλόδοξοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να δουν τον ΑΟΘΥΡΑΣ ψηλά. Και πάντα ο προπονητής, όταν αυτά όλα τα οργανωτικά θέματα είναι λυμένα και όλα λειτουργούν στην εντέλεια, δεν υπάρχει άλλος δρόμος για τον προπονητή παρά να είναι ικανοποιημένος και ευχαριστημένος και με τις συνθήκες που υπάρχουν στο γήπεδο, τις οργανωτικές και με τις συνθήκες που βρίσκει σε όλο το νησί. Και πρέπει να πω εδώ ότι το νησί όντως έχω δει ότι έχει αγκαλιάσει όλη αυτή την προσπάθεια και είναι προς τιμήν τους. Και όλο αυτό σε κάνει να θέλεις να δώσεις και εσύ ό,τι μπορείς από τη δουλειά σου, το κάτι παραπάνω, ναι, γιατί οι άνθρωποι αυτοί, όλο το νησί το αξίζει. Μάλιστα. Σε σχέση με πέρυσι, η ομάδα έχει, όπως είπατε, αρκετές διαφορές. Έλειπαν όμως δύο βασικές αθλήτριες μέχρι και πριν από μερικές μέρες λόγω της εθνικής ομάδας. Πόσο εύκολο είναι αυτό για να μοντάρεις μια νέα ομάδα? Δεν είχα κανένα πρόβλημα σε αυτό, γιατί οι τρεις πρώτες εβδομάδες που διανύουμε, αυτή είναι η τέταρτη εβδομάδα, αν φανταστείτε, δουλέψαμε πάρα πολύ στη φυσική κατάσταση. Αναλωθήκαμε πάρα πολύ εκεί, στις διπλές προπονήσεις με ενδυνάμωση, με τρέξιμο, με όλες αυτές τις κινήσεις, με όλες αυτές τις προπονήσεις που θα τις κάνουν πρώτα αθλήτριες και μετά βολεϊμπολίστριες. Από αυτή τη εβδομάδα έχουμε και τις δύο διεθνείς, οι οποίες να τις πούμε και συγχαρητήρια για την πορεία που κάνανε με την εθνική. Ήταν μια πολύ καλή. Ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και το θέλει αυτό το ελληνικό βόλι. Ειδικά το γυναικείο βόλι θέλει επιτυχίες, γιατί μόνο έτσι θα διαφημιστούμε στο εξωτερικό. Οπότε ήρθαν και αυτές αυτή τη βδομάδα και από σήμερα, από την Δευτέρα θα ξεκινήσουμε να δουλεύουμε τα κάποια τακτικά κομμάτια που θα αρχίσουν και τα φιλικά. Δηλαδή, έτσι ακριβώς. Την έτσι απουσία των δύο αθλητριών. Γιατί είναι και βασικές, με την έννοια ότι είναι οι βασικοί σου πασαδόρες και οι βασικοί σου λίμπερο. Και είναι πασαδόρες και λίμπερο που χρειάζονται στην εφτάδα για να γίνει το μοντάρισμα και τη αυτοματοποίηση της εξάδας. Με βάση την προετοιμασία που έχει στο μυαλό σου αυτή τη στιγμή, τι φιλικά έχει, αν μπορούμε να τα πούμε? Βέβαια, μπορούμε να τα πούμε. Από την άλλη εβδομάδα ξεκινάμε τα φιλικά, ένα μήνα δηλαδή, 4 Σαββατοκύριακα, έτσι το πάμε οι προπονητές πριν την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων μας. Θα πάμε την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα όπου θα παίξουμε δύο φιλικά, ένα με τον Αστέρα Αγίου Δημητρίου και μπράβο στην Α1 και ένα με την Ηλιούπολη επίσης Α1. Την επόμενη εβδομάδα, μετά από δύο εβδομάδες, θα πάμε στο Ρέθινο που θα παίξουμε τον Οπέρ Ερθίμνο άλλα δύο φιλικά. Την τρίτη εβδομάδα είναι τα Νομή και εδώ το διάσημο τουρνά, αυτό που θα έρθουν φέτος και πολύ καλές ομάδες, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός και το Ρέθινο. Και την τελευταία εβδομάδα θα φιλοξενήσουμε εδώ το Μαρκόπουλο για άλλα δύο φιλικά. Οπότε καταλαβαίνετε, έχουμε κάνει 8 φιλικά, έχουμε σχεδιάσει όλες με ομάδες Α1. Ότι είναι αρκετά για να μονταριστεί μια ομάδα, είτε παλιά είτε καινούργια. Στην ουσία είναι ο μισός πρώτος γύρος και το ήθελα αυτό. Άλλοι θα μπορούσαν να πούνε ότι είναι πολλά. Απλά επειδή είναι καινούργια η ομάδα και από την ομάδα την περσινή οι 2-3 είναι μόνο στη βασική εξάδα, εφτάδα. Καταλαβαίνετε ότι ο στόχος μου και το μέλημά μου είναι, και επειδή έχουμε και δύσκολο μάτς πρεμιέρας μέσα στον Άρη, όπου είναι μια πολύ καλή ομάδα, καταλαβαίνετε ότι η μέλημά μου ήταν να αυτοματοποιηθεί γρήγορα η ομάδα και να έχει την ομοιογένεια που πρέπει στην πρώτη αγωνιστική.
Μάλιστα. Από εδώ και πέρα, ο στόχος της ομάδας ποιος είναι φέτος? Εντάξει, εμείς οι προπονητές και οι αθλητές, η διοίκηση θα πει τετράδα, κάποιους παίκτες θα πούνε το ίδιο. Ο προπονητής κάθε μέρα έχει την προπόνηση 6 ώρες για να κερδίζει κάθε αγώνα. Εντάξει, σίγουρα κάποια μάτσα θα τα χάσεις, κάποια θα τα κερδίσεις. Πάντα το καλύτερο από πέρυσι. Δηλαδή, αν βγήκαμε πέμπτη πέρυσι, άλλοι λένε τετράδα. Εγώ έχω και πιο υψηλούς στόχους, που είναι προσωπική μου φιλοδοξία και για μένα, αλλά και για την ομάδα. Δεν χρειάζεται να το λέμε στους δημοσιογράφους. Υγεία να έχουμε, αυτός είναι ο πρώτος μας στόχος. Και μετά δεν τη φοβάμαι την ομάδα. Έχω παίκτες οι οποίες τις έφερα όλες εγώ και θέλω να ευχαριστήσω και τη διοίκηση γι' αυτό. Ήταν όλες οι εισηγήσεις μου. Και ξέρω τι θα κάνει αυτή η ομάδα αν έχει υγεία. Μάλιστα. Οπότε πάμε αναγκαστικά στην επόμενη ερώτηση που έχει αφού εσύ λοιπόν έχεις φέρει τις ομάδες, όλοι για τον ελληνικό, τις αθλήτριες, πόσο εύκολο είναι να τις πεις να έρθουν? Οι ξένες είχαν ένα θέμα γιατί λίγο μιλούσαμε και όλες, φανταστείτε την χρονική περίοδο με κάποια κοντρόλ, με τράπεζες κλειστές, βλέπανε και αυτά που βλέπουν από τις τηλεοράσεις, το οποίο εντάξει, πολλές φορές είναι ιδιογκωμένα από τις τηλεοράσεις, αλλά τις έπεισα γιατί τις έδειξα ότι όντως έχουμε project και σαν προπονητής και σαν διοίκηση όλα είναι οργανωμένα, από το πιο μικρή λεπτομέρεια μέχρι τη μεγαλύτερη, και όταν μιλάς ειλικρινά στον αθλητή, και είναι αυτό που τον κερδίζει πάνω φορές. Απ' όλα, και του είπα και τα θετικά και τα αρνητικά και αποφάσισαν όλες να έρθουν να κάνουν ένα βήμα το οποίο και οι ξένες είναι δύσκολο γιατί η Ελλάδα στην παρούσα φάση είναι λίγο περίεργα, αλλά και κάποιες να αφήσουν την Αθήνα, τις σπουδές τους, τις οικογένειές τους για να έρθουν σε ένα νησί δεν είναι και το πιο αυτό εύκολο πράγμα. Επόμενο, λοιπόν. Πώς μπορείς να πεις μια θέση να έρθει στη Σαντορίνη? Δεν σου λέω να άκουσες που είναι πιο δύσκολο, Σαντορίνη έχει ένα καλύτερο brand name. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό που σου είπα, ότι άμα πιστούν από το project, δηλαδή το project του προπονητή και της διοίκησης, αυτό τα δύο νομίζω είναι το α και το μέγα. Άμα δουν ότι σαν προπονητής και σαν διοίκηση έχεις όλα τα χέγγια και να δουλέψουν σοβαρά και να δουλέψουν και απρόσκοπα, δηλαδή να μην ασχολούνται με τίποτα άλλο πέρα από το βόλεϊ, και αυτό δυστυχώς ή ευτυχώς το έχουμε εδώ στη Σαντορίνη και αυτό είναι η ευλογία μας, νομίζω τους πείθεις, έρχονται. Μάλιστα. Υπάρχει κάτι το οποίο σε φοβίζει κατά τη διάρκεια της χρονιάς? Το μόνο πρόβλημα πάντα που έχω αντιμετωπίσει ως προπονητής και στις προηγούμενες μου ομάδες πάντα ήταν οι τραυματισμοί. Οπότε, άμα έχουμε υγεία, πήρα φέτος παίχτρες και αυτό ήταν το σημαντικό. Έχω κάνει ένα νεανικό ρόστερ, άμα το αντιληφθείτε. Ναι. Μόνο οι ξένες είναι λίγο πιο μεγάλης ηλικίας. Και αυτό γιατί θέλω η παίχτρα να έχει κίνητρο. Mm. Η παίχτρα που δεν έχει κίνητρο δεν θα καθίσει 6 ώρες στο γήπεδο. Θα πει: OK, εντάξει, να παίξουμε βόλιο, να πάρουμε το συμβόλαιό μας το τελευταίο και να τελειώσουμε. Θέλω παίχτρες οι οποίες φαρθούν στον ναό θύρας. Όλες είχαν, μπορούμε να πούμε, μια μέτρια χρονιά και μέσα στο αοθήρας και τη δουλειά που θα ρίξουμε στο γήπεδο, γιατί όχι, να πετύχουν και τους προσωπικούς τους στόχους και τους στόχους του αοθήρας. Οπότε αυτό είναι το σημαντικό. Υγεία να έχουμε. Ωραία. Πιστεύω και στη δουλειά των παιχτών και στη δουλειά του προπονητικού. Ωραία. Και κάτι τελευταίο, γιατί η προπονητή έχει αρχίσει πλέον. Ακαδημίες. Είσαι υπεύθυνος, νομίζω, δεν είσαι όσο να από φέτος είμαι υπεύθυνος γιατί έχω δουλέψει αρκετά χρόνια στη Λάρισα. Οι περισσότεροι με ξέρετε μόνο μετά την ΑΕΚ, αλλά και στη Λάρισα κάναμε μια πολύ δυνατή δουλειά. 5 χρόνια ήμουνα, έχουμε πάρει 3-4 αναπτυξιακούς τίτλους. Τέλος πάντων. Πόσο εύκολο είναι σε ένα μικρό νησί να δουλέψουν? Είναι δύσκολο. Και είναι δύσκολο από ποια άποψη? Ότι για να βγουν τα 5-6 ταλέντα, το λέμε χοντρικά, πρέπει να υπάρχει μια πληθώρα από πίσω. Ναι, και μέσα από την πληθώρα. Ένα προς 10. Αυτό ακριβώς. Για να σου βγει 1-2 παιδιά τα οποία θα στελεχώσουν την ομάδα τη Α1. Αυτό είναι και το μέλημά μου και το όραμά μου για αυτήν την ομάδα. Δηλαδή, αφού φύγω, όταν φύγω. Και αν φύγω μετά από 3, 5, 10 χρόνια από την 12άδα της ομάδας, 7, 8, γιατί όχι να είναι από τη Σαντορίνη και οι άλλες να φέρουν και κάποιες ξένες μεταγραφές. Δηλαδή, και να μπορούμε να πιστεύεις ότι σε μια πενταετία θα μπορείς να έχεις Σαντορινιά? Θέλει τόσο χρόνο, θέλει υπομονή. Και βέβαια υπάρχει και ένα κακό της επαρχίας ότι γίνονται 16-17 και δυστυχώς πάνε στην Αθήνα για σπουδές, στη Θεσσαλονίκη και εκεί που την έχεις έτοιμη να παίξει τη γυναικεία ομάδα, δυστυχώς τότε φεύγουν. Αυτό είναι το πρόβλημα της επαρχίας. Δεν είναι η δουλειά και η συνθήκη. Υπάρχουν. Φέτος αναλάβει και ο βοηθός μου τις ακαδημίες, οπότε θα βλέπω από πρώτο χέρι τι συμβαίνει. Είναι και η Νίκη Μουντάκη και η Άρτεμις Κορδίλη, παίχτρες οι οποίες νιώθουν από βόλεϊ και είναι και προπονήτρες και καθηγήτες φυσικής αγωγής. Οπότε το δουλεύουμε σε καλή βάση. Απλά θέλει υπομονή αυτό. Δηλαδή δεν είναι κάτι που το κάνεις φέτος και του χρόνου βγαίνει. Όχι. Θέλει μία τριετία, πενταετία για να βγάλεις σιγά σιγά τους πρώτους καρπούς, οι οποίοι για να μην τα συγχαίρουμε ανάπτυξη δεν σημαίνει να βγω πρώτος στις Κυκλάδες. Όχι, βέβαια. Όχι το
το λέω γιατί πολλοί παράγοντες σε όλες τις ομάδες δεν είναι αυτό. Ανάπτυξη είναι αυτό που είπα. Από τα 100 παιδιά που έχεις ακαδημία, μετά από 3-4 χρόνια, τα 4 να είναι στη 12 της Α1 γυναικών, σε μια ομάδα όμως που πρωταγωνιστεί και όχι είναι Α2 και παίζουν. Γιατί... Και κάτι τελευταίο σε αναφορά πάντα συνένεδες. Με βάση την εικόνα που έχεις από τα κορίτσια της Σαντορίνης, έχουν τα προσόντα να παίξουν βόλεϊ, γιατί μπορεί να είναι κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν τα προσόντα. Σε βάση τους νομούς, κάποιοι νομοί δεν έχουν. Η Βόρεια Ελλάδα έχει περισσότερο, πιο εύκολο. Αυτό είναι και η αλήθεια. Αυτό είναι και η αλήθεια. Η Βόρεια Ελλάδα, επειδή είναι πιο κοντά και στις σλάβικες χώρες, έχουν καλύτερο σωματότυπο. Σωματότυπο, ναι. Βέβαια, τα νησιά, όπως καταλαβαίνετε, ο σωματότυπος είναι λίγο μη επιτρεπτός για βόλεϊ. Όμως πάντα στον κανόνα υπάρχουν και εξαιρέσεις. Δηλαδή, εντάξει, στα 100 παιδιά θα βρεις και 10-20 ψηλά, που εκεί είναι το μέλημά μας να τα δουλέψουν σωστά και να βγουν αθλήτρες μετά από 2-3 χρόνια. Και είναι εύκολο να τις φέρεις στο γήπεδο. Νομίζω ότι αυτό που κάνει ο Αόθηρας με τη γυναική ομάδα είναι ό,τι καλύτερο για να φέρει τα παιδιά στο γήπεδο. Γιατί έρχοντας το παιδί ένα Σάββατο και βλέποντας αυτή την ατμόσφαιρα που δημιουργεί και ο κόσμος και δημιουργεί και η ομάδα, νομίζω θα το αγαπήσουν. Είναι ο βασικός λόγος για να έρθει ένα παιδί στο γήπεδο. Μάλιστα. Και δεν έχεις και κάποιο αντίπαλο δέος όσον αφορά τα κορίτσια και νομίζω σε άλλα αθλήματα. Οπότε... Κανονικά το γυναικείο βόλεϊ και στην Ελλάδα θα πρέπει να είναι σε πολύ υψηλή κλίμακα. Αλλά και στο ευρωπαϊκό στερεώμα, γιατί μόνο βόλεϊ γυναικών είναι το πρώτο το οποίο ασχολούνται τα κορίτσια. Φανταστείτε, υπάρχουν πάρα πολλά κορίτσια που ασχολούνται με το βόλεϊ το γυναικείο. Αλλά απλά τι γίνεται. Πολλές φορές μπερδεύουμε την ποσότητα με την ποιότητα. Εκεί το χάνουμε. Δηλαδή την ποσότητα δεν την έχουμε μετατρέψει σε ποιότητα. Τι φταίει, μεγάλη κουβέντα, όλοι φταίμε και όλοι δεν φταίμε. Ναι, ναι. Είναι μεγάλη κουβέντα την οποία δεν χρειάζεται να την αναλώσουμε τώρα. Το πρώτο όμως βασικό, ένα μόνο να αλλάζαμε, δηλαδή να δημιουργούσαμε μόνο το θεσμό του αθλητικού γυμνασίου, αμέσως θα είχαμε αποτελέσματα τρομακτικά. Δηλαδή έτσι δουλεύουν όλες οι χώρες στο ευρωπαϊκό στερεώμα και στο παγκόσμιο. Εμείς γιατί δεν το κάνουμε. Οπότε παίρνοντας την αφορμή από αυτό που είπες για τα αθλητικά, με τους γυμναστές και γενικότερα με τα σχολεία εδώ πώς είσαι. Έχουμε μια συνεργασία, θα κάνουμε και ένα σεμινάριο για να θέλουμε να μιλήσουμε και λίγο στους γυμναστές, να τους πούμε κάποια λίγο πιο εξειδικευμένα πράγματα που πρέπει να γνωρίζουν για να διδάσκουν στο σχολείο στην ηλικία του δημοτικού, γιατί στο δημοτικό το παιδάκι μπορεί να μην έχει έρθει ακόμα στην ομάδα, είναι σε μικρή ηλικία. 3-4 βασικά στοιχεία, άμα μπορέσουμε να τους εμφυσίσουμε τους γυμναστές να τα δώσουν στα παιδάκια, θα είναι μεγάλο πλεονέκτημα για μας όταν έρθουν στον χώρο του Αόθηρας. Ωραία. Οπότε θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή ενδιάμεσα να ξέρουμε και ένα μήνυμα απολογισμό της πορείας μέχρι τώρα. Θέλουμε την στήριξή σας και ευχαριστούμε και λοιπόν, ευχαριστούμε σήμερα. Πάρα πολύ.